Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθα στο σημερινό μας βίντεο. Εδώ θα μιλήσουμε για πάρα πολλά τρελά leaks από το update 21.40 που είχαμε την Τρίτη και μαζί με όλα αυτά θα δούμε και πώς μπορείτε να αποκτήσετε την Τρίτη Dragon Ball για να είστε ένα βήμα πιο κοντά στο δωρεάν Shenron Glider. Εννοείται δεν πάτε πουθενά, κάντε μια εγγραφούλα, κάντε ένα like αν είστε καινούργοι και μαζί με αυτό βλέπετε και το item shop της ημέρας, έχουμε βάλει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Πάνω έχουμε τα season skins μας, μετά συνεχίζουμε με διάφορα feature tabs που έχουν και σπάνια skins εδώ. Έχουμε τον daily μας, όλα τα Dragon Ball items και μετά special offers bundles, battle pass και το Fortnite crew. Ξανά έναν τεράστιο ευχαριστώ σε όσους έχουν τον κωδικό μου στο shop MT1993-96. Στηρίξατε άπειρα με τις αγορές σας με τον Dragon Ball Event. Και εννοείται όσοι έχετε τον κωδικό μόνο κερδίζετε, γιατί μπαίνετε στον giveaway που θα έχουμε αυτόν το Σάββατο για 6.000 V-Bucks. Αφού βάλετε τον κωδικό αφήστε μου και epic name στα comments και είστε έτοιμοι. Πριν πάμε στα leaks να μιλήσουμε έτσι τα γρήγορα για ένα hotfix update που είχαμε χθες το βράδυ που έκανε κάποιες μικρές αλλαγές στο game. Καταρχάς λέει ότι έφτιαξαν τα crashes που δημιούργησαν το 21.40 και όντως για μένα τουλάχιστον μετά το μεγάλο update του Dragon Ball το παιχνίδι κάποτε crasharen αλλά τώρα το έφτιαξαν. Μαζί με αυτόν αφαίρεσαν από το παιχνίδι όλα τα tents που σπόουναραν στο χάρτη. Το αντίσκηνο όμως ακόμη υπάρχει σαν item κανονικά, απλά δεν έχει στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Και μαζί με αυτόν μείωσαν και σημαντικά το recoil του Charge SMG, άρα δεν γλωτσάει πλέον τόσο πολύ. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά το Charge SMG μπορούμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία με όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές, παρόλο που ακόμη είναι αρκετά περίεργος ο χειρισμός του. Τώρα πάμε να δούμε όλα τα leaks μας. Καταρχάς έχουμε πληροφορίες για καινούργια υπηρεσία που θα μπορούμε να αγοράζουμε από NPCs. Και από ό,τι φαίνεται εδώ θα μπορούμε να αγοράζουμε διάφορα skins για να μεταμφιεζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να ξεφύγουμε από τους αντιπάλους. Παρόλο που δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα είναι γιατί στο κάτω κάτω ο άλλος θέλει απλά να σε σκοτώσει, δεν τον νοιάζει τι skin είσαι. Και μαζί με αυτόν έχουμε και έναν ολοκένουργιο chest το οποίο είναι το Medbox. Από ό,τι φαίνεται θα είναι έναν chest που θα δίνει όμως μόνο healables και θα έχει μέσα bandages, medkit, μικρά shields και το μεγάλο shield. Τώρα έχουμε και πληροφορίες για κάποια LTMs που θα έρθουν στο Fortnite πολύ σύντομα και το πρώτο είναι το Spying Games. Από ό,τι φαίνεται ανανέωσαν διάφορα πράγματα για το Spying Games LTM που ήταν έτσι ένα mini event που είχαμε κατά τη διάρκεια του Ghost vs Shadow. Και αυτόν ίσως επιστρέψει και μετατραπεί σε IO vs 7 λέει ο Hypex. Και για όσους δεν θυμούνται ήταν έτσι ένα μικρό event που είχε και αποστολές, είχε δυνάμεις, διάφορα πράγματα. Ήταν έτσι ένα πιο περίπλοκο LTM. Μετά έχουμε και αναβάθμιση στον Storm King Boss και από ό,τι φαίνεται αυτός θα επιστρέψει για το Fortnite Merch Event που θα έχουμε φέτος. Ήταν ένα από τα πιο ωραία Fortnite Merch που είχαμε την επιλογή να πολεμήσουμε τον Storm King και ελπίζω να επιστρέψει και φέτος. Και από ό,τι φαίνεται αυτόν δείχνουν τα leaks, ότι θα έχουμε αυτόν το μεγάλο boss fight. Και τέλος και το πιο ενδιαφέρον απ' όλα, η Epic Games είναι πολύ κοντά στο να κάνει release έναν καινούριο Zero Build Big Battle LTM, το οποίο θα είναι ουσιαστικά μια μεγάλη μάχη για το χάρτη. Θα είναι δύο ομάδες, των 40 ατόμων η κάθε ομάδα και θα πολεμάνε μεταξύ τους, όπως το 50v50. Εκτός από αυτόν, το συγκεκριμένο mode θα έχει και μποτάκια από την κάθε πλευρά για να αυξάνει τα άτομα. Δεν θα έχει respawns, άρα είναι μία ζωή, να πεθάνεις πηγαίνεις πίσω στο lobby και θα σπονάρεις ήδη με όπλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτόν θα είναι η καινούρια αναβαθμισμένη μορφή του 50v50. Και το ελπίζω πραγματικά να έρθει σύντομα έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πάλι τα Fishy Wars οργανωμένα όμως. Και τώρα έχουμε να μιλήσουμε και για κάποιες άλλες αλλαγές που έγιναν σε game files και το πρώτο έχει να κάνει με τα mechs
Και από ό,τι φαίνεται η Epic ξαναχρησιμοποιεί κάποια assets από τα robots, όμως για κάτι καινούριο, μας λέει ο HypeX. Και ίσως εδώ να δουλεύουν σε κάποιον καινούριο όχημα, το οποίο και αυτόν θα πέφτει από τον ουρανό, όπως ήταν τα robots στη Season 10. Μετά έχουμε και αλλαγές πάνω στα αεροπλάνα, από ό,τι φαίνεται αύξησαν τον damage που κάνει στην έκρηξή του και διάφορα άλλα πράγματα, και αυτό μας δείχνει ότι ίσως επιστρέψουν και τα αεροπλάνα στην επόμενη σεζόν. Στο κάτω-κάτω τα αεροπλάνα συνήθως επιστρέφουν κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, μέσα στο Winter Event. Μαζί με αυτό, μάγκες, έχουμε και πληροφορίες ότι θα επιστρέψει το Sand Tunneling στην επόμενη season, άρα να μπορούμε να κρυβόμαστε μέσα στην Άμμον, αλλά προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Και έτσι, πριν μπούμε τώρα στα challenges, έχουμε και ένα μεγάλο Icon Series collab από ό,τι φαίνεται, που ίσως γίνει και συναυλία για το τέλος της σεζόν, και είναι με τον Eminem. Για όσους δεν το ξέρουν, το Icon Radio που παίζει μέσα στα αυτοκίνητα του Fortnite τώρα παίζει μόνο τραγούδια του Eminem, κανενός άλλου καλλιτέχνη, και μας επιβεβαίωσε και η Epic Games στο Twitter ότι συνεργάζονται επίσημα αυτοί οι δύο. Άρα είναι πολύ πιθανόν αυτό να είναι ένα teaser για κάποια συναυλία, για κάποια άλλου είδους συνεργασία, όπως Icon Series Skin ή κάποια emotes που να έχουν να κάνουν με αυτόν τον τεράστιο καλλιτέχνη και rapper. Θα είμαι πολύ ξαφνιασμένος πάντως αν δεν δούμε κάτι παραπάνω από μόνο το ράδιο στα αυτοκίνητα. Και είμαι hyped, η αλήθεια λέγεται, για μια συναυλία του Eminem στο Fortnite, γιατί είναι τεράστιος καλλιτέχνης καταρχάς, πασίγνωστος, αλλά χρειαζόμαστε κιόλας έτσι ένα δυνατό event για να κλείσουμε αυτήν τη season, που ήταν έτσι σχετικά στεγνή ό,τι αφορά και τεράστια. Και τώρα να δούμε και λίγο τα challenges του Dragon Ball, για να ξέρετε πώς μπορείτε να πάρετε την τρίτη Dragon Ball που βγήκε χθες, έτσι ώστε να μπορείτε να πάτε ένα βήμα πιο κοντά στο Free Glider του Shenron. Καρχάς, το πακέτο των αποστολών τώρα είναι το Strength Training, προπόνηση δύναμης, και για να πάρετε την Dragon Ball πρέπει πάλι να κάνετε 3 αποστολές από αυτήν την κατηγορία. Το πρώτο είναι να κάνετε Push Giant Boulders ο Timber Pine Locks για 500 μέτρα. Άρα απλά πρέπει να σπρώξετε έναν από τους βράχους ή από τα μεγάλα δέντρα για σύνολο 500 μέτρα. Δεν είναι δύσκολο, απλά σπάτε το βράχο, κυλάει και μετά μπορείτε να κάνετε το ίδιο με το δέντρο και να κάνετε το challenge. Μετά είναι Destroy 10 Objects with a Single Kamehameha Attack. Εδώ πρέπει να καταστρέψετε 10 αντικείμενα με μία επίθεση Kamehameha. Δεν είναι πολύ δύσκολο, βρείτε ένα σπίτι που να έχει μέσα πολλά αντικείμενα και κάντε την επίθεση. Μετά έχουμε Use the Kamehameha to destroy a small car, το stage 1, άρα θα κάνετε Kamehameha ένα μικρό αμάξιν και θα το καταστρέψετε, και μετά πρέπει στο stage 2 να καταστρέψετε και ένα φορτηγό. Μετά έχουμε Damage Opponents with a single match. Πρέπει να κάνετε damage σε αντιπάλους σε έναν αγώνα. Και αυτόν έχει 3 στάδια, πρέπει να κάνετε σύνολο 1000 damage για να το ολοκληρώσετε, και όπως είπα απλά πρέπει να κάνετε ζημιά σε ένα match σε πολλούς αντιπάλους. Και αυτά, μάγκες, είναι τα Strength Training Quests. Λογικά την ώρα που βλέπετε το βίντεο θα έχουν βγει και τα Agility, γιατί βγαίνουν το μεσημέρι, αλλά αυτά θα τα καλύψουμε αύριο, μην μου ανησυχείτε. Και αυτό ήταν και το βιντεάκι μας για σήμερα. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα, ένα like στο βίντεο πριν φύγετε, να ρίξετε και να support creator MT1993-96, τελευταία ευκαιρία για τον giveaway να συμμετέχετε. Καλή συνέχεια σε όλους και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.